Είναι από τους πέντε που στηρίζετε αυτή την κυβέρνηση με όλη σας την ψυχή, αλλά χωρίς να ανήκετε στην κοινοβουλευτική ομάδα. Και αυτό δημιουργεί μια έκπληξη σε όλους, αν μπορεί ας πούμε να είναι φυσιολογικό μέχρι τέλους, ή αν, για να πάμε κατευθείαν στο ψητό και στο ερώτημα, κύριε Παπακώστα, μην το πάμε από εδώ και από εκεί, το πας, ή αν θα μπείτε στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ πριν από τις εκλογές. Να προσθέσω πάνω σε αυτό, και πάνω σε αυτό, πάνω σε αυτή την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί, η αξιωματική αντιπολίτευση μιλάει για μια πλειοψηφία κουρελού μέσα στη Βουλή. Εδώ. Πάμε. Λοιπόν, καλή εβδομάδα, πολλά τα θέματα. Πρέπει να σας πω, να σας κάνω μια εξομολόγηση έτσι, εκβαθέων, η οποία θα συνοψίζεται σε μια πρόταση όλα αυτά που ζήσαμε. Και την κατακλείδα, αυτό που λέτε τώρα, το καρπό ας πούμε αυτού που ζήσαμε. Mm-hmm. Να δούμε τι είδους καρπός είναι αυτός και τι προϊονίζει. Αισθάνομαι σαν να πήγα σε μια εμπόλεμη ζώνη, ήμουν στον πόλεμο και επέστρεψα. Mm-hmm. Και εννοώ ότι όλο το προηγούμενο διάστημα υπήρξε μια επίθεση στο θεσμό του βουλευτή με κατακλείδα αυτό που λέτε, η 6, ένας αριθμός. Όταν μιλούμε για βουλευτές και αναφερόμαστε με τους χαρακτηρισμούς και με τους όρους που προηγουμένως περιγράψατε, όπου βουλευτής, αν δει κανείς το Σύνταγμα, καταλάβουμε σε αυτή τη χώρα τι δημοκρατία έχουμε. Έχουμε κοινοβουλευτική δημοκρατία. Πρωταγωνιστής της δημοκρατίας είναι ο βουλευτής. Και η απαξίωση, η οποία συνετελέσει το προηγούμενο διάστημα και συντελείται ακόμη και τώρα, και το αποτέλεσμα, το απόσταγμα, είναι αυτό που λέτε η 6, μια κυβέρνηση κουρελού, η οποία ατμόσφαιρα ήταν χτυπάτε στο κεφάλι τον βουλευτή, το θεσμό του βουλευτή, ορίζοντάς τον ως εξονημένο, δηλαδή ως πουλημένο. Δεν το είπαν εξονημένο, το είπαν πουλημένοι. Mm. Έχουμε από τα πλέον επίσημα χείλη τον εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας, τον αναπληρωτή εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας, άρα είναι ο πιο επίσημος εκφραστής της γραμμής του επικεφαλής της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Mm. Όπου το πουλημένοι είναι και ήταν στην ημερήσια διάταξη αναφερόμενος σε βουλευτές εκλεγμένους από τον ελληνικό λαό. Κυβέρνηση κουρελού. Ο βουλευτής κατά το Σύνταγμα ψηφίζει κατά συνείδηση και μόνον έτσι. Τα κόμματα, σύμφωνα με το Σύνταγμά μας και την κοινοβουλευτική δημοκρατία, έπονται τη συνείδηση του βουλευτή. Κομματική πειθαρχία σε καμία περίπτωση, όσοι είναι μέσα σε κόμματα, οι ανεξάρτητοι βουλευτές όπως είμαι εγώ μετά από διαγραφή. Mm-hmm. Διότι αυτό το οποίο συνετελέστη είναι να φέρεται περίπου ότι κάποια βουλευτής πήρε την έδρα της, αναφερόμενη σε μένα, η αξιωματική αντιπολίτευση του Προέδρου της, του Κυριάκου Μητσοτάκη και των εκπροσώπων του, πήρε την έδρα και την πήγε κάπου αλλού και αυτή τη στιγμή μετέχει σε μια κυβέρνηση και η οποία έχει μια κυβέρνηση κουρελού με 6 βουλευτές. Αυτό είναι ψευδέστερον, διότι κάθε βουλευτής είναι μια ξεχωριστή περίπτωση, όταν σε διαγράφει ένα κόμμα, στην προκειμένη περίπτωση με διέγραψε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Αυτό σημαίνει στην πράξη την πολιτική. Κυριάκος Μητσοτάκης, όχι ένα κόμμα σας διέγραψε. Όχι. Ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας μόνος του πήρε αυτή την απόφαση, την οποία θεώρησε ότι σε κοινοβουλευτική δημοκρατία πρέπει να κοινοποιήσει μέσω ενός tweet και στη συνέχεια να κοινοποιήσει τον πρόεδρο της Βουλής και στη συνέχεια να ενημερωθεί από ψηφοφόρους και από φίλους ο βουλευτής, στην προκειμένη περίπτωση εγώ που είμαι ενδιαφερόμενη, δίχως να συγκληθούν τα αρμόδια όργανα, όπως προβλέπονται από ένα οργανωμένο και συνταγματικό κόμμα του δημοκρατικού τόξου, έτσι, το οποίο υπακούει σε κανόνες. Και στη συνέχεια, αφού δεν σε θέλει, αφού δεν ρωτά τους εκλογή σου, αφού σε διαγράφει, όταν παίζεις καθοριστικό ρόλο στα πολιτικά πράγματα, διότι περί αυτού πρόκειται, στοχοποιείσαι, σε στέλνει στην εμπόλεμη ζώνη με μπαράζ επιθέσεων, τουλάχιστον όσο με αφορά. Εγώ θέλησα να προστατεύσω το θεσμό του βουλευτή και εκεί ανακάλυψα. Κύριε Παπακώστα, αυτή είναι η δική σας περίπτωση. Όχι, όχι, ακούστε. Υπάρχουν και άλλες περιπτώσεις βουλευτών ακούστε, που μετά διαγράφησαν. Εσείς λέτε τώρα τη δική σας πορεία. Ναι, ναι, υπάρχουν διότι και άλλες περιπτώσεις όμως που πραγματικά έχουν προκαλέσει πολλά ερωτηματικά. Θα σας πω ότι ήταν δυνατόν να ανήκουν σε άλλη κοινοβουλευτική και θα καταλάβετε τι εννοώ. Και να στηρίζουν την κυβερνητική πλειοψηφία. Σας είπα, κάθε περίπτωση είναι διαφορετική. Αλλά πάντως, πάνω απ' όλα είναι η συνείδηση του βουλευτή. Εάν ο βουλευτής, δηλαδή να σας το πω διαφορετικά, αν εγώ δεν είχα διαγραφεί από τη Νέα Δημοκρατία και διαγράφει με συγκεκριμένη στόχευση. Θα σας την πω μετά. Λοιπόν, εάν δεν είχα διαγραφεί από τη Νέα Δημοκρατία, με αφορμή μία σειρά νομοθετημάτων και ήμουν παρέμενα στην κοινοβουλευτική ομάδα, ασφαλώς και θα είχα αντιρρήσεις για όλα όσα συμβαίνουν. Θα ψηφίζατε τις πρέσπες αν δεν είχα. Ασφαλώς θα ακολουθούσα την εθνική γραμμή, τη γραμμή του 2008,
όπου τότε υπήρχε εθνική συνεννόηση, η οποία ποτέ δεν ήρθε. Και βεβαίως θα έπρεπε εγώ, για να είμαι συνεπή σε αυτή τη γραμμή της παράταξης στην οποία ανήκα και με διέγραψε ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης, θα έπρεπε να πω ναι. Ο κύριος Καραμαλής, επειδή πήγατε στο 8, ενδεχομένως. Για να μην κλείνουμε κομμάτι-κομμάτι, ο κύριος Καραμαλής, επειδή αναφερθήκατε σε αυτή την περίοδο, έκανε μια σύντομη δήλωση στο παραπέντε της ψηφοφορίας. Διαφοροποιήθηκε κάπως. Είπε δύο πολύ απλά πράγματα ο Καραμαλής. Είπε ότι, ακούστε να σας πω κάτι, επειδή δεν έχει ενημερωθεί ο κόσμος, και αυτό είναι μια αλήθεια, ένα τεράστιο επικοινωνιακό έλλειμμα. Για το τι σημαίνει αυτή η συμφωνία για τη χώρα μας. Άρα υπάρχει διχασμός στην κοινωνία, θα έπρεπε περισσότερο χρόνο να εξαντλήσετε και δεν θεωρώ ότι ήταν όριμη η στιγμή, ήταν η γνώμη του αυτή, το ένα. Και δεύτερον, ότι θα έπρεπε να εξασφαλίσετε μεγαλύτερη συνεννόηση. Και για τα δύο αυτά, η απάντηση τουλάχιστον όσο με. Αυτά είπε ο Καραμαλής, δεν είπε ότι διαφωνώ επί της ουσίας. Και βέβαια ακολούθησε μια κομματική γραμμή, την οποία όφιλε για να μην ο επόμενος, δηλαδή ο Μητσοτάκης, του πει ότι τον υπονομεύει σε αυτό το περίεργο μείγμα πολιτικής το οποίο έχει επιλέξει. Η ερώτηση της Μιχελιδάκη της Μάριον ήταν σαφής. Όσον αφορά τις άλλες περιπτώσεις. Εάν στο κόμμα της Νέας Δημοκρατίας. Το είπα, θα με είχε διαγράψει προχθές. Θα σε διέγραφε δηλαδή. Και δεν θα με διέγραφε μόνο γι' αυτό. Διότι προσέξτε κάτι, μα δεν θα με διέγραφε μόνο γι' αυτό. Έχει αποφασίσει και πρέπει να σας πω το εξής. Εγώ αισθάνθηκα βαθύτατα προσβεβλημένη, διότι υποχρεώθηκα σε καιρό ειρήνης, σε καθεστώς κοινοβουλευτικής δημοκρατίας, να αντιμετωπίσω στην προσπάθειά μου και με την ιδιότητά μου, την πολιτική στην κυβέρνηση, ως πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, απειλές σε βάρος βουλευτών και εκεί ανακάλυψα από τις υπηρεσίες ότι ήμουν στοχοποιημένη μακράν πρώτη. Από όλους τους συναδέλφους οι οποίοι απειλήθηκαν. Από τις κομματικές οργανώσεις της Νέας Δημοκρατίας, με όνομα τεπώνυμο. Μισό λεπτό, κύριε Παπακώστα. Αυτό είναι βαρύ τώρα. Μα το έχω καταθέσει. Και πρέπει να σας πω. Κύριε Παπακώστα, μισό λεπτό. Παρακαλώ. Να το πούμε γιατί. Σας φαίνεται παράξενο. Όχι, δεν μου φαίνεται παράξενο. Θα τα βάλουμε σε θέση. Και εμένα μου φάνηκε παράξενο. Να τα βάλουμε σε θέση. Οι υπηρεσίες του Υπουργείου Προστασίας της Πολιτείας είναι μία δηλαδή, ενδεχομένως. Σας είπε ότι έχετε στοχοποιηθεί από οργανώσεις κομματικές της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό το οποίο συνέβη. Μιλάτε για τα μηνύματα στα τηλέφωνα. Μιλώ για τα οργανωμένα μηνύματα. Ναι, και το φως δημοσιότητας ή και κάτι παραπάνω. Όχι, ήταν οργανωμένα μηνύματα, τα οποία και εγώ έπρεπε να δω, γιατί συνέβη το εξής πρωτόγνωρο στη δημοκρατία μας αυτή την περίοδο. Εν ώψη μιας κρίσιμης σειράς νομοσχεδίων με αποκορύφωμα τη Συμφωνία των Πρεσπών. Ξαφνικά άρχισαν να εκπορεύονται μηνύματα απειλητικά για τη ζωή των ίδιων των βουλευτών αλλά και των οικογενειών τους. Και εγώ ήθελα να δω τι ακριβώς συμβαίνει. Ήταν τότε που πήγατε, όπως γράφτηκε, και παραιτηθήκατε, υποβάλλατε την παραίτησή σας. Όχι για αυτόν τον λόγο. Εγώ υπέβαλα την παραίτησή μου στον Πρωθυπουργό και βγήκε η επιστολή στη συνέχεια. Διότι κάποιοι έσπευσαν να πούν αλίμονο, φοβάται η Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, αυτή που είναι πολιτική ηγεσία, τότε τι να πούμε οι απλοί πολίτες. Ασφαλώς και όχι. Το θέμα ήταν ότι με αφορμή αυτό το γεγονός, της επικείμενης δηλαδή ψήφισης μιας συμφωνίας, της συγκεκριμένης, εκείνο το οποίο συνέβαινε στο πρόσωπό μου ήταν ότι περίπου θεωρείται ότι εγώ έχω κάνει μια συναλλαγή για την υπουργική καρέκλα την οποία κατέχω σήμερα και η οποία είχε αυτή η συναλλαγή άλλου είδους από κάτω, υπήρχε ένας υποδόριος, ας το πούμε έτσι, μια υποδόρια και υφέρπουσα ατμόσφαιρα ότι αυτή η συναλλαγή ήταν αθέμητη, ότι επήρε την έδρα της προκειμένου να ψηφίσει τη Συμφωνία των Πρεσπών και είναι προδότης. Σας καταλάβατε. Και είναι προδότης. Και οι προδότες πρέπει να γίνουν. Η αλήθεια είναι το δικό σας όνομα ακούστηκε πολλές φορές από τη Νέα Δημοκρατία. Λοιπόν, αν δείτε τα δημοσιεύματα. Μονοπόλησε ακριβώς επειδή διαπίστωσα κι εγώ από την έρευνα που κάναμε με τις υπηρεσίες και μέσα από τα απειλητικά μηνύματα, τα οποία δεν μπορεί κανείς να τα πει. Να το ρωτήσω πώς το νιώθω. Είναι αντικείμενο έρευνα. Καταλάβατε ότι σας κατηγορούν στο δημόσιο διάλογο για χρηματισμό, για ψηφί τη Πρέσπων. Για συναλλαγή. Την οποία για συναλλαγή για πουλημένους, ο κύριος Κυρανάκης και πρόσφατα μας ανέφερε ως πουλημένους με πρώτη εμένα. Αυτά δε τα απειλητικά μηνύματα, τα ονόμασε συνήθι πρακτική, έδωσαν τα τηλέφωνά μας με πρώτο το δικό μου στη δημοσιότητα, για να μπορεί ο καθένας ο οποίος είτε ήταν αφελής, ήταν βαλτός, να το πω έτσι, από ακραίες πτέρυγες, εκείνες οι οποίες θέλουν να δημιουργήσουν πρόβλημα στη χώρα, με αφορμή την επικείμενη ψήφιση της συμφωνίας, με αποτέλεσμα να στοχοποιηθώ εγώ, η οικογένειά μου, φίλοι μας, οι πάντες.
Αυτό δηλαδή πού μπορεί να οδηγήσει τώρα, να πω βρισκόμαστε κάποιες εβδομάδες. Αυτά δεν υπάρχουν. Ναι. Και βγήκε απλώς η αξιωματική αντιπολίτευση δια του πλέον επισήμου στόματος του ανακπληρωτή εκπροσώπου να πει ότι αυτά. Του κυρίου Κυρανάκη είναι πλέον. Ήταν τότε όμως. Δεν ενδιαφέρει τι είναι. Εγώ εκεί έχω δει διάφορα πρόσωπα να γυρίζουν γύρω-γύρω, δίχως ιστορία, προηγούμενη στην παράταξη, δίχως περγαμηνές, δίχως να έχουν προσφέρει. Έχω δει πολέμιους της Νέας Δημοκρατίας εκεί να συγχρωτίζονται και να συνωστίζονται στην Πειραιώς. Έχω δει το Πασόκ να κυριαρχεί στις επιλογές. Είναι δικαίωμά τους. Δεν γνωρίζω ποιος γυρίζει γύρω-γύρω. Μα κοιτάξτε, τον Ελεύθερος Τύπος, όταν ο Ελεύθερος Τύπος, μια εφημερίδα, η οποία για παράδειγμα μέχρι τώρα ήξερα ότι εκφράζει τον κόσμο, τη λαϊκή βάση της Νέας Δημοκρατίας, βγαίνει και επικαλείται τα επιχειρήματα του κυρίου Βενιζέλου εις βάρος μου, λες και δεν έχει επιχειρήματα να πει η αυτούσια Νέα Δημοκρατία και δεν μιλούν οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Όταν βλέπετε ανθρώπους από τα λεγόμενα ορφανά του Σιμίτη, αυτή τη στιγμή είναι στο στενό πυρήνα μαζί με τους ακροδεξιούς, μαζί με την ακροδεξιά ηγετική ομάδα, η οποία κάνει ό,τι θέλει στη Νέα Δημοκρατία. Ο δε Κυριάκος Μητσοτάκης. Ακροδεξιά ηγετική ομάδα στη Νέα Δημοκρατία, κύριε Παπακώστα. Ασφαλώς και υπάρχει ακροδεξιά, ρητορική εσείς ακροδεξιά ομάδα. Αυτό το κόμμα, δεν υπήρχε. Βουλευτής και υπουργός κυβερνήσεων. Μα εναντιώθηκα εγώ σε όλο αυτό. Και επειδή χάλαγα την αγορά, θεώρησαν καλό να με διαγράψουν προκειμένου να μην ξεσηκωθεί και ο υπόλοιπος κοινοβουλευτικός κόσμος της Νέας Δημοκρατίας. Τι θέλω να πω. Θέλω να πω ότι αυτό το οποίο μας συνέβη, με στοχοποίηση, με προσωπικές απειλές, με αφήσεις θάνατος στους προδότες, με υπόνοιες ότι έχουμε ξεπουληθεί, με αναφορές ότι είμαστε πουλημένοι, με τοποθετήσεις του ίδιου του Κυριάκου του Μητσοτάκη, ο οποίος δεν έσπευσε ούτε μία φορά να καταδικάσει όλο αυτό, και τον οποίον θεωρώ και ενορχιστρωτή αυτής της προσπάθειας, διότι όταν η κομματική σου πυραμίδα όλη στοχεύει συγκεκριμένα πρόσωπα. Είναι βαριά κουβέντα και, που λέτε, κύριε. Όχι, είναι η πραγματικότητα. Είναι η πραγματικότητα και θα κληθεί να την αποδείξει αυτή την πραγματικότητα. Εγώ δεν είμαι της λογικής. Εδώ τώρα στο τραπέζι θα δεν κατατόλασε ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας όλες αυτές τις απειλές και τα μηνύματα που. Όχι. Που έλαβαν συνήθι πρακτική, συνήθι πρακτική. Εγώ τόσα χρόνια που ανήκω, από το 2000 εκλέγομαι βουλευτής μέχρι σήμερα. Λοιπόν, με την ψήφο του ελληνικού λαού. Ήμουν μέχρι τη διαγραφή μου, και το υπογραμμίζω, δεν έφυγα εγώ από τη Νέα Δημοκρατία. Μέχρι τη διαγραφή μου παρούσα και πρώτη στις εξελίξεις αυτής της παράταξης. Δεν γνωρίζω ποτέ να είχαμε χρησιμοποιήσει τέτοια συνήθι πρακτική, ποτέ και σε καμία περίοδο. Είναι η πρώτη φορά που χρησιμοποιείται. Την αποδίδω στο γεγονός ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι εσάβουλος πρόεδρος, ο οποίος είναι όμηρος της ακραίας πτέρυγάς του, άγεται και φέρεται, θεωρεί ότι με αυτόν τον τρόπο χαϊδεύει το θυμικό όλων εκείνων στους οποίους αυτές οι απόψεις ακούγονται ευχάριστα. Θεωρώ ότι εκτρέφει το αυγό του φιδιού, ξεπλένει τη Χρυσή Αυγή με αυτή τη λογική. Πολύ βαριές κουβέντες, κυρία Παπακώστα. Σας διακόπτω γιατί είναι πολύ βαριές. Είναι η πολιτική μου κριτική. Εγώ δεν κάνω προσωπική κριτική. Δεν τον είπα ούτε εξονημένο, ούτε πουλημένο. Δεν τον είπα ούτε ότι είναι προδότης, όπως εκείνος αποκαλεί εμένα, ούτε τον στοχοποίησα μέσα από τις ιδιότητες τις οποίες έχω. Το αυγό του φιδιού. Βεβαίως και ξεπλένει. Και ξεπλένει. Όχι, είναι πολιτική πραγματικότητα. Έχουμε απέναντί μας, αν δείτε, διότι εγώ το έζησα, σας είπα ότι πήγα στον πόλεμο και επέστρεψα δεχόμενη όλα τα πυρά του στρατού, του στόλου και της αεροπορίας, της κομματικής αεροπορίας, στρατού και στόλου, της Πειραιώς, στοχευμένα με στόχο εμένα και αυτό αποδεικνύεται. Από εκεί και πέρα λοιπόν υποχρεωμένη για να προστατεύσω τον εαυτό μου, διότι ο στόχος ποιος είναι, να μου επιδαψιλεύσουν τιμές, προφανώς όχι. Ο στόχος ήταν η πολιτική μου εξόντωση και η πολιτική μου απαξίωση. Γιατί? Γιατί ίδρυσα ένα κόμμα στις 20 Ιουλίου του 2018, μετά τη διαγραφή μου, πολύ πριν μπω στην κυβέρνηση. Άρα τι θα κάνετε για να που σημαίνει ότι είμαι εν δυνάμει πολιτικός αντίπαλος. Α, ναι. Για κρίσιμες ψήφους, τις οποίες χρειάζεται η Πειραιώς προκειμένου μπορώ να κάνει το όραμά της πράξη. Ναι. Όχι όμως έτσι. Κύριε Παπακώστα, μπορώ λίγο να επιστρέψω στο κομμάτι. Παρακαλώ. Να ξαναγυρίσουμε. Δεν είναι και πολλά τα θέματα τώρα εδώ πέρα. Για να προστατεύσω λοιπόν τον εαυτό μου, την προσβολή της προσωπικότητάς μου. Παρότι δεν πιστεύω στο ότι στην πολιτική θα πρέπει να εμπλακούν οι δικαστές, εν τούτης, μετά τη στοχοποίηση την οποία δέχτηκα με ανθρώπους, άλλους του κοινού, μπορεί να είναι και του κοινού ποινικού δικαίου, ερευνώντες, άλλους μέσα από τις κομματικές οργανώσεις, θέλω να πω ήταν ποικιλία, αλλά μέσα από τις κομματικές οργανώσεις της Νέας Δημοκρατίας, με ονοματεπώνυμο και με συνοδεία στελεχών, κορυφαίων θεσμικών στελεχών, των κατηγορουμένων
εκεί που έπρεπε να δώσουν λόγο στους ανακριτές. Μετά από όλο αυτό και τη συνέχιση της στοχοποίησης των προσωπών προκειμένου να εξοντωθώ πολιτικά και να περιθωριοποιηθώ πολιτικά, ώστε να μην μπορέσει το νέο κατεβαίνοντας στις εκλογές να έχει την. Γιατί κατά κοινή ομολογία, μετά από τόσα χρόνια στην πολιτική, οι πολίτες με συμπαθούν σε όλη τη χώρα. Δεν μπορεί να γυρίζει ο κύριος Μητσοτάκης στα χωριά και στις πλατείες και να έχει το όνομά μου στο στόμα του. Δεν έχουμε καταλάβει. Θα προχωρήσω στην προστασία της προσωπικότητάς μου και είναι η πρώτη φορά που το κάνω. Μέσω αγωγής, η οποία θα κοστολογείται 1 ευρώ συμβολικά για να μπορέσει να απαντήσει στον κύριο Μητσοτάκη. Για να μπορέσει αγωγή, για τον θεωρώ αγωγή εις βάρος του. Εις βάρος του Προέδρου της Δημοκρατίας. Του Κυριάκου Μητσοτάκη προσωπικά ως ενορχιστρωτή και αποδεχόμενου αυτή την ανήθικη, αθέμητη και στοχοποίηση και επίθεση την οποία δέχτηκα και δέχομαι ακόμη εγώ προσωπικά προκειμένου να με εξοντώσει πολιτικά και να αναχαιτήσει τη νέα ελληνική ορμή, το νέο, το κόμμα το οποίο ιδρύσαμε, στη συμμαχία μέσω, στοχεύοντας να πει ότι όλο αυτό ήταν προϊόν συναλλαγής, ξεχνώντας ότι ο ίδιος περιφρόνησε τις εκλογές οι οποίοι με ψήφισαν, δεν τους ρώτησε όταν με διέγραψε, ξεχνώντας ότι δεν με ήθελε στην κοινοβουλευτική του ομάδα, εκείνος με διέγραψε, και ξεχνώντας ότι δεν έχει δικαίωμα να πλήττει το θεσμό του βουλευτή, ο οποίος μιλά και λέει την άποψή του, διότι οι βουλευτές δεν είναι πράγματα, δεν είναι ρες, τα οποία πρέπει να γλύφουν, επιτρέψτε μου την έκφραση, να, τον αρχηγό προκειμένου να επιβιώσουν πολιτικά. Άρα λοιπόν, αυτή την πολιτική εξόντωση και την πολιτική στοχοποίησή μου, εγώ δεν μπορώ να την επιτρέψω. Είναι ένα χαρτί το οποίο θα το έχετε, έτσι, είναι όντως είναι μια αγωγή η οποία θα κατατεθεί. Πότε θα κατατεθεί, κυρία? Σήμερα ή αύριο, ανάλογα με το χρόνο που έχουμε, βεβαίως. Και η οποία έχει ως στόχο να, να ξαναδούμε τι σημαίνει βουλευτής στην κοινοβουλευτική δημοκρατία και πώς πολιτικοί αρχηγοί με μικρό πολιτικό ανάστημα, όπως αποδεικνύεται, θεωρούν το θεσμό του βουλευτή, ο οποίος πρέπει να είναι ο πρωταγωνιστής σε μια κοινοβουλευτική δημοκρατία. Να σας ρωτήσω κάτι, αυτό δεν πολλώνει το κλίμα, κυρία Παπακώστα, περισσότερο? Θέλω να πω, είναι ήδη πολύ πολλωμένο το κλίμα. Ήδη το κλίμα έχει πολλωθεί από τη στιγμή που με ονοματεπώνυμο κάποιοι αποφάσισαν μέσα από τις δομημένες κομματικές οργανώσεις της Νέας Δημοκρατίας. Έχετε πραγματικά στοιχεία γι' αυτά? Βεβαίως. Λοιπόν, δεν είναι εικασίες, δεν είναι απλώς ότι κάποια στοιχεία μπορεί να οδηγούν είναι εκεί. Η κομματική πυραμίδα. Όχι, είναι η κομματική πυραμίδα, όπως εκφράστηκε. Με ονοματεπώνυμα. Βεβαίως με ονοματεπώνυμα. Είναι η κομματική πυραμίδα. Μα γίνεται έρευνα, ούτως ή άλλως. Ναι, γίνεται έρευνα. Στο ποινικό κομμάτι, το οποίο δεν με αφορά, με αφορά, αλλά ήταν για όλους τους συναδέλφους. Η αγωγή η οποία κατατίθεται έχει να κάνει με τη συκοφαντική μου δυσφήμιση, έχει να κάνει με την πολιτική μου εξόντωση και πολιτική μου περιθωριοποίηση. Αυτός όλος ο πόλεμος είχε αυτό το στόχο. Έχει να κάνει με τις ψευδείς ειδήσεις οι οποίες διασπείρονται δεξιά και αριστερά. Έχει να κάνει με το γεγονός ότι προσπάθησε μέσα από αυτές τις εξοντωτικές πράξεις, οι οποίες, όπως είπα, εκτρέφουν και το αυγό του φιδιού, διότι οδηγούμαστε σε ακραίες καταστάσεις, ένας αφελής, σας ρωτώ εγώ. Ένας άνθρωπος που δεν έχει τόσο πολύ μυαλό, είναι αφελής. Ένα λεπτό να πω, αυτό είναι κρίσιμο. Θα σας βοηθήσω. Όχι, θα μεταφέρω δεν θέλω να βοηθήσετε. Δηλαδή, θεωρείτε ότι δεν είναι πολιτική κριτική ο κύριος Μητσοτάκης? Ένας αφελής, αν σηκώσει το όπλο του και πυροβολήσει τον Α ή τον Β βουλευτή, γιατί άκουσε να τον λέει πουλημένο και προδότη, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, και αναφέρομαι σε μένα. Ένας άφρον άνθρωπος, ένας άνθρωπος που λειτουργεί με το θυμικό του. Ποιος θα έχει ενορχιστρώσει αυτή την στοχοποίηση εναντίον του βουλευτή? Η αγωγή αυτή θα αφορά στο ότι εσείς μέσα από αυτές τα στοιχεία που έχετε συγκεντρώσει από τα απειλητικά μηνύματα. Όχι, θεωρείτε. Αφορά στην προσπάθεια, όλη αυτή η στοχοποίηση κατατείνει στην προσπάθεια πολιτικής εξόντωσης. Την πολιτική σας οντότητα ή τη σωματική σας ακαιρεότητα? Ήταν παράλληλα για και τα δύο. Ναι. Το μεν σωματική ακαιρεότητα ερευνάται ήδη. Η δε πολιτική και απαξίωση και πολιτική μου περιθωριοποίηση θα γίνει μέσω της αγωγής, με την προσβολή η οποία συντελέστηκε και συντελείται ακόμη σε βάρος προσωπικότητάς μου και της πολιτικής μου υπόστασης. Βέβαια, εντάξει, αυτό ενδεχομένως, όπως ρώτησε και ο Κώστας, οδηγεί τα πράγματα σε ακόμη μεγαλύτερη πόλωση. Δηλαδή, αν ο ένας πολιτικός μηνύει τον άλλον. Έχουμε φτάσει ακούστε, σε ένα. Είναι η πρώτη φορά. Τραβιέται πολύ το σκηνή. Είμαι 19 χρόνια στη δημόσια ζωή του τόπου, στην κεντρική πολιτική σκηνή. Έχετε ακούσει ποτέ η Κατερίνα Παπακώστα να προβεί σε μια τέτοια ενέργεια? Είναι η πρώτη φορά. Και είναι η πρώτη φορά διότι στο όνομα αυτή τη αγωγή που θα κάνω, θέλω να υπηρετηθεί και ο σεβασμός ξανά
στο θεσμό του βουλευτή. Είναι άλλο πράγμα. Ο βουλευτής όμως, συγγνώμη, είναι άμυρος ευθυνών. Μισό λεπτό, κύριε Παπακώστα, ήθελα να γυρίσω σε αυτό, αλλά έχετε πει πάρα πολλά. Είστε ποταμό σήμερα. Και αυτό έχει περάσει έτσι. Έχει βγάλει και μεγάλη είδηση. Προφανώς, ναι. Αλλά έχει πει πάρα πολλά πράγματα τα οποία θα τα πιάσουμε και επιμέρους. Να σας τα εξηγήσω. Ο βουλευτής είναι άμυρος ευθυνών. Δηλαδή αυτό που περιγράφεται από την αντιπολίτευση συνολικότερα και όχι μόνο από την αξιωματική αντιπολίτευση. Ότι αυτό που συμβαίνει είναι λίγο μια θεσμική ακροβασία αυτή τη στιγμή. Δεν έχει βάση. Θα σας πω. Λοιπόν, ο βουλευτής πρέπει να είναι ο πρωταγωνιστής, όπως είπα. Άρα λοιπόν, δικαιολογημένα όλο αυτό, όλη αυτή η πολιτική κριτική, διότι, και να κάνω εδώ την παρένθεση, αυτό είπα προηγουμένως, εδώ δεν επρόκειτο περί πολιτικής κριτικής στο πρόσωπό μου. Mm-hmm. Αυτό υπερεύει τα εσκαμμένα της πολιτικής κριτικής. Αυτό ήταν κάτι άλλο, σας το περιέγραψα και δεν περιγράφτηκε με λόγια όταν το βιώνεις. Λοιπόν, ο βουλευτής, επειδή έχει την ψήφο κατά συνείδηση στην απόφαση που θα λάβει και στη συνέχεια που θα ψηφίσει αυτή την απόφαση την οποία έχει λάβει υπέρ της ωφέλειας της χώρας, έχει τεράστια ευθύνη. Κατά συνέπεια, λοιπόν, είναι λογικό να πέφτουν τα φώτα πάνω στο βουλευτή. Αυτό που δεν είναι λογικό, και αυτό θέλω να εξηγήσω, και το θεωρώ εκτροπή εξωθεσμική από την πλευρά του βουλευτή, γιατί πρώτα απ' όλα είμαστε βουλευτές, πέραν της υπουργικής ιδιότητας κλπ. Ο βουλευτής, καρδιά του κοινοβουλευτισμού, δεν θα πρέπει να πυροβολείται, το πυροβολείται τώρα πολιτικά, όχι κυριολεκτικά, για την άποψή του. Για το γεγονός ότι τις απόψεις του αυτές τις μεταφράζει σε ψήφο, όπως ορίζει το Σύνταγμα, και να θεωρείται είτε η κυβέρνηση η οποία παίρνει ψήφους βουλευτών, οι οποίοι ψηφίζουν κατά συνείδηση, η κυβέρνηση Κουρελού, είναι απαράδεκτο, είτε ο βουλευτής ο οποίος ψηφίζει κατά συνείδηση γιατί πιστεύει ότι αυτό είναι το συμφέρον της χώρας, ακόμη και αν το κόμμα του έχει άλλη άποψη για κομματικούς σκοπούς και μόνο, όχι εθνικούς. Μήπως όμως η αγωγή αποφασίζει αλλιώς. Για να κάνω λίγο και μια έτσι παρέμβαση. Δεν θα πρέπει να λιδωρείται ο βουλευτής γι' αυτό. Και γιατί σίγουρα έχουμε καταλάβει τη λογική των επιχειρημάτων σας. Απλώς για να είμαστε ναι, και παρακαλώ. Λίγο. Όχι, απαντώ στο ερώτημα ότι έχει ευθύνη ο βουλευτής για την ψήφο του. Και έχει ευθύνη να εξηγήσει στον ελληνικό λαό γιατί έλαβε αυτή την απόφαση και ψήφισε υπέρ αυτής της απόφασης. Μήπως όμως η επιλογή σας. Σε σύγκρουση είτε με το κόμμα του, εάν είναι μέσα σε κόμμα, είτε ως ανεξάρτητος βουλευτής όπως είμαι εγώ, η οποία διαγράφει από το κόμμα του. Μήπως όμως η επιλογή σας, κυρία Παπακώστα, επειδή μας κάνατε μια είδηση που είναι σημαντική όπως και να το κάνει κανείς, να έρχεται μια υφυπουργός και να λέει θα καταθέσω ως αγωγή. Ως πρόεδρος του νέου, ναι, 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 και ως πρόσωπο, όχι ασφαλώς. Δεν σχετίζεται με τη συμμετοχή μου στην κυβέρνηση. Και να λέει ότι θα καταθέσω αγωγή ει βάρος του κυρίου Μητσοτάκη ως ενορχιστρωτή αθέμητης στοχοποίησης και πολιτικής εξόντωσης. Το σημείωσα όπως ακριβώς. Έτσι το είναι. Είπατε, με συμβολικό αυτή είναι τίμημα. Ένα ευρώ. Μήπως είναι, ας πούμε, θα έλεγε κανείς και η συνέχεια μιας προσωπικής βεντέτας. Δηλαδή, η Κατερίνα Παπακώστα δεν χώνεψε τη διαγραφή και ναι. ακολούθησε μια πορεία σας για να εκφράζουμε. Μπει στο μάτι της Νέας Δημοκρατίας και τώρα επιτίθεται ευθέως στον αρχηγό του κόμματος. Σας εκφράζουμε όλες τις ερωτήσεις, γιατί αυτό πολύ που είπατε κάνετε. Για την κατάθεση αγωγής δεν είναι ότι πιο συνηθισμένο να το πω. Σωστά. Εντάξει. Σας είπα, 19 χρόνια δεν έχω δώσει το παραμικρό δικαίωμα, τουλάχιστον όσον αφορά τα ζητήματα αυτά και σε κανέναν άλλο. Ξέρετε δεν κάτι. Έχω δώσει το παραμικρό δικαίωμα να με κρίνει κυρία πολιτικά από όλο ο καθένα. Να σας πω κάτι. Απλά επειδή λέει τώρα λέει για το κομμάτι λέτε. Του βουλευτή. Έχουμε κάνει δύο ερωτήσεις, γι' αυτό λέω, να μας απαθήσει. Ναι. Όχι, συγγνώμη, έχασα κάτι. Ναι, κάναμε δύο ερωτήσεις. Ελάτε, κύριε λοιπόν, Παπακώστα, λέω, σας ναι, ναι, λέω, ναι, όχι, σίγουρα, βιώνουμε μια παράξενη περίοδο, πολιτική περίοδο. Αυτό είναι αναμφίβολο. Όπου εκεί θα πρέπει οι πολιτικές δυνάμεις αντί να πολλώσουν, πράγμα το οποίο εγώ ούτε επιθυμούσα ούτε και επιθυμώ, συνέβη το ακριβώς αντίθετο. Αντί αυτή τη δύσκολη μεταβατική περίοδο να τη βιώσουμε όλοι μέσα από ένα πνεύμα εθνικής συνεννόησης, επελέγει από συγκεκριμένα πολιτικά κόμματα, με πρώτο της αξιωματικής αντιπολίτευσης, δυστυχώς και λυπάμαι γι' αυτό, η πόλωση και η στοχοποίηση συγκεκριμένων πολιτικών αντιπάλων της σημερινής αξιωματικής αντιπολίτευσης. Αυτό έχει αντίκτυπο στην κοινωνία, διχάζει τους πολίτες, δημιουργεί αντιπαραθέσεις και πολλώνει τα πράγματα κάτω. Αυτό λέτε, είναι δεν επιτρεπτό. Είναι βεντέτα, δεν είναι γυνάτη. Όχι. Και πρέπει να σας πω ότι πρέπει να πει ο κ. Μητσοτάκης ότι διέγραψα την κυρία Παπακώστα. Και μαζί της διέγραψα περιφρονώντας και τους εκλογείς οι οποίοι την ψήφισαν. Δεν μετέφερε την έδρα της, όπως λέει, την πήρε, την πήγε και με την έδρα της σχηματίζει πλειοψηφία. Η κυβέρνηση και μάλιστα την αντάλλαξε κιόλας με υπουργική καρέκλα, διότι θα θυμίσω ότι μεσολάβησε ικανός χρόνος
όπου εγώ υπήρξα ανεξάρτητη βουλευτής λέγοντας τη γνώμη μου και δεν εννοούσα και μέσα στη Νέα Δημοκρατία να αυτοκαταργηθώ για ζητήματα που τα βρίσκει μπροστά της Νέα Δημοκρατία. Επειδή λέτε, κυρία Παπακώστα, θα κατέβετε στις εκλογές με το κόμμα αυτό που έχετε ιδρύσει. Το νέο, ελληνική ορμή. 20 Ιουλίου του 2018. Αυτόνομα εννοείται. Εννοώ ότι θα κατέβουμε και θα κάνουμε. Κοιτάξτε, επειδή δεν είμαι μόνιμο, αφήστε που υπάρχει ένας κύκλος φιλικών μέσων προς την αξιωματική αντιπολίτευση που λιδωρούν τη δημιουργία νέων πολιτικών σχημάτων και λένε, μα τώρα η Παπακώστα με ποιους θα πάει και θα κάνει αστεία πράγματα κλπ. Mm-hmm. Στη Δημοκρατία, ο πολίτης, πόσο μάλλον ένας πολιτικός που έχει μια εμπειρία 19 ετών, mm-hmm. που έχει υψώσει ανάστημα απέναντι σε εκείνους οι οποίοι ξεπλένουν, όπως σας είπα, επειδή τη Χρυσή Αυγή σήμερα. Επειδή συνεργάζεστε με μια κυβέρνηση συγκεκριμένη, επειδή τώρα, συμμαχώ και με το ΣΥΡΙΖΑ, και... μήπως προσχωρήσετε στο ΣΥΡΙΖΑ και κατέβετε συνεργαζόμενοι. Συνεργάστηκε, θα σας πω, συνεργαζόμενοι θα είμαι. Με το ποιους θα είμαι θα το αποφασίσουμε ως κόμμα. Ναι, αυτό ρωτάω συγκεκριμένα τώρα. Σήμερα δεν έχουμε αποφασίσει ακόμη. Θα έχουμε προηγηθούν οι ευρωεκλογές. Τώρα μπορούμε να αποκλείσουμε μερικούς. Να αποκλείσουμε τον κύριο Μητσοτάκη, για παράδειγμα, στον οποίο θα καταθέσει τα αγωγή. Άρα δεν θα είστε με την Νέα Δημοκρατία. Εκείνος το απέκλεισε. Πάμε, λοιπόν. Εκείνος το απέκλεισε. Να το κάνουμε το πράγμα πολύ καθαρό. Άρα όταν, και πολιτικά είναι κοντόφθαλμος. Όταν μπαίνατε στην κυβέρνηση, ήμασταν εδώ και τα λέγαμε κιόλας και λίγο πριν μπείτε, και λέγαμε για τις επαφές με τον κύριο Καμένο και είχαμε καταλάβει, έτσι είχαμε νιώσει όλοι, ότι η γέφυρα μεταξύ Παπακώστα ΣΥΡΙΖΑ ήταν ο πρόεδρος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων, με τον οποίο είχατε απανωτές συναντήσεις, ραντεβού. Ο κύριος Καμένος έφυγε από την κυβέρνηση και από ό,τι φαίνεται τα έχει σπάσει με τον πρωθυπουργό για τα καλά. Είδαμε ποιήματα, είδαμε ανταλλαγές διαφόρων ψυχογραφημάτων στην Βουλή. Εσείς τώρα που είστε πιο κοντά, ανθρώπινα θα πω και πολιτικά, με τον κύριο Καμένο που φαίνεται ότι έκανε το γάμο ή με τον κύριο Τσίπρα. Στον οποίο είστε ακόμα υφυπουργός. Πώς να το κάνουμε τώρα στην κυβέρνησή του? Ακούστε. Εδώ τα πράγματα. Ναι. Λοιπόν, άλλο το προσωπικό στοιχείο, το συναισθηματικό και η κοινή ιδεολογική αφετηρία που υπήρχε με τον Πάνο τον Καμένο. Έτσι και οι δύο ξεκινήσαμε και παλέψαμε για τη Νέα Δημοκρατία χρόνια. Άλλο πράγμα, η συμμαχία μου με την κυβέρνηση, όπως πολλές φορές έχουν συμμαχήσει πολλές πολιτικές προσωπικότητες και πολλά πολιτικά κόμματα το τελευταίο διάστημα. Εμείς, η Νέα Δημοκρατία, εννοώ, που υπήρξα και υπουργός στη συγκυβέρνηση, συμμάχισε με τον χειρότερο πολιτικό της αντίπαλο, το ΠΑΣΟΚ. Mm. Το οποίο θεωρούσαμε και θεωρώ προσωπικά ότι ήταν ο υπαριθμόν ένας υπεύθυνος για τα όσα δεινά συνέβησαν τα τελευταία 20-25 χρόνια, γιατί τόσο κυβέρνησε. Και παρόλα αυτά, ξεπλύναμε το ΠΑΣΟΚ. Και ήταν λάθος αυτό. Είχα και εκεί την άποψή μου. Λοιπόν, πολιτικές προσωπικότητες και πολιτικά κόμματα μπορούν να συμμαχούν όταν υπάρχουν προγραμματικές συγκλήσεις. Εμείς έχουμε τρεις προγραμματικές συγκλήσεις με τη σημερινή κυβέρνηση και με τον Πρωθυπουργό. Ποιες είναι αυτές? Σας το έχω ξαναπεί. Πρώτον, η κοινωνική ατζέντα. Mm-hmm. Είπαν ότι έδωσα εν λευκό την ψήφο μου. Ουδέν ψευδέστερον τούτου. Είπα ότι θα ψηφίσω αυτό που συζητήσατε προηγουμένως. Μην πάμε στο ίδιο, να μας πείτε πού θα πάτε την επόμενη μέρα, κυρία Παπακώστα. Κοινωνική ατζέντα, η πρώτη προγραμματική σύγκληση. Δεύτερον, κάθαρση στο δημόσιο βίο και διαφάνεια. Εκεί θα βρει πολλά μπροστά του ο κ. Μητσοτάκης. Και θα θυμηθεί την Κατερίνα την Παπακώστα όταν έλεγε ότι ο καθένας έχει και ατομική ευθύνη και δεν πρέπει να κρύβεται πίσω από τους θεσμικούς του ρόλους και να το χρεώνει την παράταξη. Τρίτον, τα θέματα που έχουν να κάνουν με την οικονομία της χώρας και το πώς αυτή μπορεί να σταθεί όρθια. Άρα λοιπόν εκεί συγκλίνουμε. Εάν μπορέσουμε να συγκλίνουμε, δεν αποκλείεται η συνεργασία. Με. Και με τον ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και με άλλες πολιτικές δυνάμεις. Ποιες είναι οι άλλες πολιτικές δυνάμεις? Γιατί όταν το πάμε με την ΕΣΑΤΟΠΟ να απαγωγή, το ΠΑΣΟΚ είναι έξω. Ακούστε, το κοινάλι είναι έξω. Η Δημοκρατία είναι έξω. Το κοινάλι οπωσδήποτε είναι έξω. Διότι συμπορεύεται. Εσείς ψηφίσατε τη συμφωνία, αυτό είναι κόκκινο πανί, φαντάζομαι. Πώς θα συνεργαστείτε? Ο κ. Καμένος έκοψε τις γέφυρες. Δεν μπορούμε. Ωραία. Άρα ο ΣΥΡΙΖΑ είναι η μόνη περίπτωση. Θα το δούμε, διότι μπορεί να δείτε και μέχρι τότε είναι μακρύ ο πολιτικός χρόνος. Λοιπόν, αλλά σίγουρα δεν αποκλείω. Εκείνος ο οποίος απέκλεισε τη συνεργασία με τη Νέα Ελληνική Ορμή, περιφρονώντας τους εκλογείς, οι οποίοι ψήφισαν εμένα, είναι ο κύριος Μητσοτάκης και είναι δική του ευθύνη αυτή. Να κάνω μια τελευταία ερώτηση. Διότι εγώ δεν υποσχέθηκα στον κύριο Τσίπρα ότι θα συνεργαστώ μαζί του στις εκλογές. Επομένως, ο κ. Μητσοτάκης, όταν αποφάσισε να ενορχιστρώσει μια τέτοια επίθεση και στοχοποίηση, ουσιαστικά απέκλειε εμένα και το κόμμα το οποίο ιδρύσαμε από την οποιαδήποτε πολιτική συνεργασία ως ιδεολογικά συγγενέστερη πολιτική δύναμη. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό? Μια χαρά, αλλά θέλω να κάνω την ερώτηση αυτή τώρα. Στο θέμα αυτό που είπατε για τον κ. Μητσοτάκη, γνωρίζουμε ότι ο κ. Μητσοτάκης έχει βουλευτική ασυλία. Η αγωγή, μήπως είναι πιστολιά στον αέρα?
Όχι καθόλου, διότι κοιτάξτε να σας πω, είναι θέμα της Βουλής να κρίνει και να αποφασίσει. Α, για την άρση λέτε. Με την άρση. Είναι θέμα της Βουλής να κρίνει και να αποφασίσει. Οι βουλευτές θα αποφασίσουν αν δέχονται αυτές οι πρακτικές τις οποίες χαρακτήρισε και ο ίδιος επικύρωσε. Με τα πιο επίσημα, από τα πιο επίσημα χείλη του κόμματός του, εκπρόσωπός του, και είπε ότι είναι, ναι, η συνήθις πρακτική. Ναι. Έτσι, mm-hmm. Όλο αυτό που ζήσαμε, όλος αυτός ο πάτος του βαρέλιου που ξύσαμε, θα πρέπει να το πει αυτό στους βουλευτές, ότι κύριε, εγώ θεώρησα ότι αυτό ήταν συνήθις πρακτική. Και έτσι εγώ αντιλαμβάνομαι το θεσμό του βουλευτή, απαξιωμένο, σειρώμενο στο άρμα του εκάστοτε Προέδρου, χωρίς γνώμη, άβουλο και μοιραίο, από τις εκάστοτε ορέξεις του εκάστοτε αρχηγού, που είτε λανθάνει είτε δεν λανθάνει, θα πρέπει ο βουλευτής αμάστα να τις καταπίνει. Είστε πολύ έμπειροι στα κοινοβουλευτικά και ήταν χρήσιμο που κάνουμε πολιτική κουβέντα σήμερα. Αισθάνομαι ιδιαίτερο σάχαρα, νομίζω, και μάλλον και ο Νίκος, φαντάζομαι, που δεν μπήκαμε στα θέματα της άμεσης αρμοδιότητάς σας. Όμως υπάρχει ένα ερώτημα. Μισό λεπτό, λίγο. Υπάρχει ένα ερώτημα. Να πάτε έξω από την ΑΣΟΕ. Σας δίνω μια δεύτερη είδηση. Τι είναι αυτό? Η ΑΣΟΕ έχει καθαρίσει. Ναι. Λοιπόν, εμείς υποσχεθήκαμε στον ελληνικό λαό, η κυρία Γεροβασίλη και εγώ, το δίδυμο, όπως λένε. Τα πάτε καλά, γιατί ακούγαμε ότι τα πηγαίνατε πολύ κακά. Μια αλλά σας έδωσε το φλουρίτι, το δώσατε και κάπως εκεί, λέει, γλύκανε το πράγμα. Το φλουρί το κέρδισε, ναι, η πολιτική ηγεσία, ναι, του Υπουργείου, ναι, στο πρώτο κυβερνητικό υπουργικό συμβούλιο που κάναμε. Και αυτό είναι καλό για το 2019. Άρα ο πολίτης θα έχει, ναι, υψηλή ποιότητα, mm-hmm, ασφάλειας. Ναι. Η ΑΣΟΕ λοιπόν καθάρισε. Ήταν ένα ζητούμενο και σωστά ήταν ζητούμενο από όλα τα δελτία ειδήσεων. Εμείς το παρακολουθούμε καθημερινά και τις υποσχέσεις μας τις κάνουμε πράξη. Συμβασιούχοι πυροσβέστες του 9, εκτός λίστας επιλαχών. Είναι πολλοί άνθρωποι, και άρα καταλαβαίνουμε άνθρωποι που αγωνιούν. Ναι, 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 ναι. Εκτός λίστας επιλαχόντων. 10 χρόνια λέει δουλεύουν κάποιοι. Το γνωρίζω. Ως συμβασιούχοι, θέμα, όχι τραπεζίτες, πυροσβέστες. Κυρία Παπακώστα, θα υπάρξει νομοθετική ρύθμιση να μπουν στη λίστα των επιλαχόντων, κάτι άλλο, να μην υπάρχουν δύο κατηγορίες. Το συζητάμε και ξέρουμε πολύ καλά, τους έχουμε δει. Τους έχω δει και εγώ προσωπικά, το ξέρω το θέμα τους, το συζητάμε και με τη φυσική ηγεσία, να δούμε πώς μπορούμε να ικανοποιήσουμε πρώτα απ' όλα τα θέματα πολιτικής προστασίας, που είναι πάρα πολύ κρίσιμα μετά από αυτά που βιώσαμε το καλοκαίρι, και δεύτερον να ικανοποιήσουμε και τις ανάγκες τις οποίες έχουμε, να έχουμε χέρια να μας βοηθήσουν. Άρα να το προχωρήσετε, να μην τρόπο το συζητάτε. Βλέπει κάθε ο πολίτης, μας βλέπουν και μας ρωτάνε. Σου λέει ο ένας, βλέπω το Ρουβίκονα να κάνει ό,τι θέλει, να πετάει πολύ. Αυτή πληρώνει λογαριασμό, το πληρώνει το λογαριασμό. Τα τάγματα εφόδου στην Βουλή στα τελευταία επεισόδια. Δεν ξέρω από πού θα μου. Αλλά από όπου και αν μου έρθει, δεν πρέπει να με προφυλάξετε εσείς ως ηγεσία του Υπουργείου. Αυτό κάναμε και μας είπαν ότι δείξαμε υπερβάλλοντα ζήλο. Έπρεπε να αφήσουμε να καταληφθεί η Βουλή για τα τάγματα εφόδου που είπατε, από ανθρώπους οι οποίοι είχαν ειδική εκπαίδευση. Είχαν ειδική εκπαίδευση. Είχαν βουλευτές μαζί τους. Βεβαίως. Μα έχει επιληθεί η δικαιοσύνη. Μάλιστα. Μα έχουμε ηχητικά ντοκουμέντα. Μα γι' αυτό σας είπα, ξεπλύνανε πια μια μεγάλη ιστορική παράταξη με την ακραία ρητορική και με την επιβολή της ακραίας άποψης στην ηγετική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Ξεπλύνανε αυτό το εξωθεσμικό έκτρωμα και όλες αυτές οι ακρότητες. Κινδύνευσε η Βουλή, κινδύνευαν οι πολίτες, κινδύνευαν οι πάντες από οποιαδήποτε εκτροπή, επειδή κάποιοι στη Νέα Δημοκρατία δεν οροδούν προδενώς βλέποντας μόνο ψήφους. Δεν γίνεται έτσι, δεν οδηγεί τη χώρα στην επόμενη μέρα. Θα ξαναπούμε και τα θέματα προστασίας στη Βουλή και σύντομα, κυρία Παπακώστα. Βέβαια, ήταν πολιτική συζήτηση σήμερα. Εντάξει, τώρα θα σου λέω, θα κάνει αγωγή.